Αρνητικό στα χρήσματα εμφανίζεται το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης πλην των περιπτώσεων των περιφερειών και των πρωτευουσών νομών, όπως δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην αυτοδιοίκηση GR ο βουλευτής και υπεύθυνος τομέα αυτοδιοίκησης της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Μιχαλολιάκος. Ο κ. Μιχαλολιάκος αναφορικά με τα χρήσματα σχολιάζει χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων ότι οι τοπικές κοινωνίες μας έχουν ξεπεράσει και στις προηγούμενες εκλογές λέγαμε ότι δίναμε στηρίξεις και δεν υπήρχε κανένας μονοκομματικός σχηματισμός. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, μάλιστα, ο υπεύθυνος τομέα αυτοδιοίκησης αρκετές φορές κάνει λόγο για τη φωνή της βάσης και τις ανοιχτές διαδικασίες στην κοινωνία, ενώ όταν ερωτάται σχετικά δεν αποκλεί ούτε τα τοπικά δημοψηφίσματα για την επιλογή υποψηφίων. Προσθέτει μάλιστα ότι ο Αντώνης Σαμαράς καταβάλει μια τιτάνια προσπάθεια να ανοίξει το κόμμα στην κοινωνία και τη νέα γενιά, διαβεβαιώνοντας ότι κανένα βαρύδι δεν θα τον εμποδίσει αυτό να το πετύχει, για να καταλήξει πως θα υπάρξει διεκδίκηση και για τις 13 περιφέρειες. Όπως είναι επόμενο και λογικό, οι θέσεις αυτές του κυρίου Μιχαλολιάκου στέλνουν ένα σαφές μήνυμα με πολλούς αποδέκτες, μιας και δεν είναι λίγοι αυτοί που θα ξανασκεφτούν το ενδεχόμενο της καθόδου τους στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, καθώς δεν θα έχουν τη δυνατότητα της εξασφάλισης ενός αρχικού και ικανού ενδεχομένως αριθμού ψήφων. Ωστόσο, στα θετικά καταγράφεται η συνειδητοποίηση πλέον από πλευράς κομμάτων ότι οι τοπικές κοινωνίες έχουν οριμάσει και αρχίζουν να αντιλαμβάνονται από μόνες τους πως πολλά πράγματα είναι στα χέρια τους και πως η καθημερινότητά τους δεν εξαρτάται από τις απρόσωπες αποφάσεις που λαμβάνονται στις κεντρικές διοικήσεις των κομμάτων.